Γιάννη, μια χρονιά φέτος ο Δήμος Τρίπολης παραμένει πιστός στο ραντεβού τιμής και μνήμης των αρχηγών μιας επανάστασης και δημιουργού αυτού του έθνους, τον στρατηγό Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Πίσω από αυτόν όμως τιμάει και έναν ολόκληρο λαό που βιάστηκε ψυχικά, ηθικά, σωματικά, που πόνεσε και που τελικά κατάφερε να ξαναγεννηθεί και να κυριαρχήσει. Εκείνο το Σεπτέμβριο ξαναγεννήθηκε, πιστεύω, η Ελλάδα. Ο Δήμαρχος Τρίπολης και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους Αρκάδες, αλλά και όλους τους Έλληνες που θέλουν να τιμήσουν αυτή την ιστορική ημέρα, να φτάσουν στην πόλη μας και να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις για την 193η επέτειο της άλωσης της Τρυπολιτσάς. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Στις 7.30 το βράδυ έχουμε προγραμματίσει στο Μελιαροπούλιο Θέατρο του Δήμου Τρίπολης την έναρξη της εκδήλωσης με τη συνάντηση των χοροδιών που συμμετέχει η χοροδία Ορφέας της Τρίπολης και η χοροδία της Τρίπολης. Το Σάββατο τώρα, 27 Σεπτεμβρίου του 2014, στο Λιμποβίση, στις 10.30, θα υπάρξει αρχαιρετική δοξολογία χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη της Μαντινίας και Κοινουρίας του Αλεξάνδρου και θα γίνει και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην πρωτομή του Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν και παραδοσιακή χορή από τα συγκροτήματα της πόλης μας. Περνάμε τώρα στο Σάββατο το απόγευμα. Στις 7 η ώρα θα υπάρξει λαμπαδιδρομία από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων που θα ξεκινήσει από το Πνευματικό Κέντρο του Αποστολοπούλιο και θα τερματίσει στην Πλατεία Φιλικών για να μας δώσει και την έναρξη των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου της Προσφυγιάς στην Πλατεία των Φιλικών. Είναι μια εκδήλωση που είναι μαζί με το Δήμο της Τρίπολης και η Ένωση των Φιλικών. Εκεί θα έχουμε την χαρά να τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, έφτασε στην πόλη μας, μεγάλωσε εδώ, έφυγε, έγινε μεγάλος και τρανός και γύρισε πάλι για να μας προσφέρει αυτή την πλατεία, αυτό το μνημείο και όχι μόνο. Για αυτή την εκδήλωση θα σας μιλήσει και ο Νίκος Τσαμούλος, που είναι ο υπεύθυνος όλης αυτής της εκδήλωσης. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα γίνουν σε 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου. Τώρα την Κυριακή το πρωί, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, θα ξεκινήσει σε 7:15 κοδωνοκρουσίες χαρμόσυνες και θα ακολουθήσει στις 8 η ώρα στην πλατεία Αγίου Βασιλείου η έπαρση της σημαίας. Αμέσως μετά στις 8.30 ξεκινάει η Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας του κ. Αλεξάνδρου. Συμμετέχει επίσης η χοροδία της Τρίπολης σε αυτή την πανηγυρική δοξολογία, που ανήκει στον κ. Αγγελαρίδη, υπεύθυνος ο κ. Αγγελαρίδης. Στις 11 η ώρα τώρα, στο μνημείο των αρχιερέων και προκριτών θα γίνει επιμνημόσυνος δέηση και αμέσως μετά στο μνημείο του Κολοκοτρώνη κατάθεση στεφάνων. Στις 12 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος ξεκινάμε από το Πνευματικό Κέντρο, το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, ανεβαίνοντας την Οδό Εθνικής Αντίστασης και καταλήγοντας στην πλατεία του Αγίου Βασίλη, όπου και θα τερματίσει. Σε αυτή την παρέλαση θα πάρουν μέρος οι μαθητές, μαθήτριες με εθνικές ενδυμασίες, θα γίνει παρέλαση των αναπήρων πολέμου, θα παρελάσουν αντιπροσωπευτικά χορευτικά συγκροτήματα της πόλης μας, το Τρίτο Σώμα Προσκόπων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Τώρα για τις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, στην πλατεία του Αγίου Βασιλείου, στην πλατεία Άρεως, έχει κανονιστεί να χορέψουν τα χορευτικά συγκροτήματα της Τρίπολης. Αμέσως μετά τη λήξη των χορών, με ευκαιρία ενός μεγάλου χαράκτη του 20ου αιώνα, του Δημήτρη Γαλάνη, θα γίνει στον Κούρο η
η έκθεση 60 μεγάλων έργων δικών του, χαρακτικής. Την έκθεση αυτή θα έχουμε τη χαρά να την εγκαινιάσει ο Δήμαρχος της Τρίπολης, ο Δημήτρης Παυλής. Η παρούσα στιγμή, που είναι και μια αναφίβολα δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας, σε αυτή τη στιγμή που ζει η οικονομική δυσφαγία, έρχεται μια εκδήλωση την οποία την ενέταξε ο Δήμος της Τρίπολης, ο Δήμαρχος προσωπικά αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια του εορτασμού της άλωσης της Τριπολιτσάς. Έρχεται αυτή η εκδήλωση στην οποία, όπως είπε και ο Δήμαρχος, υπεύθυνος δεν είμαι υπεύθυνος, απλά συνδιοργανωτές ο Δήμος της Τρίπολης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και η Πανπροσφυγική Ένωση Αρκαδίας διοργανώνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου του προσφυγικού ελληνισμού στην πλατεία Φιλικών το Σάββατο στις 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Πρόκειται να αποκαλυφθεί ένα μνημείο που αντάξιο του δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο μας έκανε την τιμή και το έχει φιλοτεχνήσει ο συντοπίτης μας καλλιτέχνης κύριος Κούρος Δημήτρης, και την εξ ολοκλήρου δαπάνη αυτού την έχει αναλάβει και την διεκπαιρέωσε ο κύριος Καραγιάννης Γιώργος, γνωστός παραγωγός και σκηνοθέτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στην πλατεία της Προσφυγιάς, στην πλατεία Φιλικών, και από τη στιγμή που ξεκινήσαμε πριν 1,5 χρόνο περίπου αυτή τη φιλοτέχνηση του μνημείου, έχει προσφέρει και πολλά άλλα γύρω και για την ανάπλαση της πλατείας αλλά και στην εκκλησία της περιφερειάς μας. Ο πόθος μας για την ανέγερση ενός τέτοιου μνημείου του προσφυγικού ελληνισμού είναι παλιός, είναι πολλών γενεών, και όλη η κοινότητα των προσφύγων ως γνωστό έχει πολύ σημαντική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της πόλης. Το μνημείο αυτό είναι υψηλής καλλιτεχνικής, αισθητικής και πνευματικής αξίας και στόχος είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς και τιμής αντάξιο και της τεράστιας ιστορίας του ελληνισμού. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να προσκαλέσουμε όλους τους Τριπολίτες αυτή την ημέρα, γιατί πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση στην οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τιμήσει ως επίτιμο δημότη τον κύριο Καραγιάννη, καθώς και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας να τον τιμήσει ως ποιμενάρχη της περιοχής. Θα είναι μια εκδήλωση βάσει του πρωτοκόλλου, όπως αποκαλύπτονται τα μνημεία, πολύ πλούσια, και είμαι σίγουρος ότι όλος ο κόσμος που θα έρθει θα ανταποκριθεί, θα ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα. Να ενημερώσω και επ' ευκαιρίας ότι μετά θα ακολουθήσει κάποιος μπουφές, πάλι με χορηγία του κ. Καραγιάννη, για όλους τους καλεσμένους της εκδήλωσης πάνω στην πλατεία. Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα είναι καλός και φιλικός μαζί μας και όλα θα πάνε καλά.